Θωμά, τι είναι η Agromarket Ελλάς? Η Agromarket Ελλάς είναι μια εταιρεία, εισαγωγική εταιρεία απολαυστικού υλικού που ασχολείται με τις εισαγωγές πατατοσπόρου, τριφυλιού, καλαμποκιού, σπόρων σποράς, όπως ντομάτες και άλλα κυπευτικά, και προμηθεύει γεωπονικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα. Εννοώντας απολαυστικό υλικό εννοούμε πατατοσπόρους, όπως είναι γνωστές ποικιλίες Σπούντα, Μοναλίζα, Άγκρια, Γέρλα, Ντεζιρέ, Κένεμπεκ, Μάγδα, Επερπρόε με την 65 ημερών, Τζέλι, Σεβίμ, κάποιες καινούργιες ποικιλίες που δοκιμάζουμε σε όλη την Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, όπως σε αυτό της Χρυσοβίτσας, που με τους πειραματικούς αγρούς βγάζουμε τα συμπεράσματά μας για τα επόμενα χρόνια, τι κινήσεις θα κάνουμε εμπορικές και για τη διάθεση των σπόρων αυτών στα γεωπονικά καταστήματα και στους παραγωγούς. Επίσης, ασχολείται με δεντροφυτεύσεις, με εργολαβίες δρόμων, με κατασκευές γηπέδων και άλλες παρεμφερείς συνέργειες σε ό,τι έχει σχέση με τον παραγωγό, αλλά και όχι μόνο. Επίσης, κάνουμε πειράματα με τις ντομάτες θερμοκηπίου στην Κρήτη, στην Ιεράπετρα, στα Χανιά, στα Θαλάσσαρνα, στην Ελαφώνησο, κάτω στην Κρήτη, στο Τιμπάκι, στη Σκάλα Λακωνία, στην Πρέβεζα, στην Κόρινθο, στη Λάρισα, σε θερμοκήπια σε όλη την Ελλάδα, αλλά κάνουμε επίσης και πειραματικά, έχουμε φτάσει μέχρι και εξαγωγές στην Κύπρο σε υπολοπιστικό υλικό. Επίσης, ασχολούμαστε και με τις εισαγωγές των δέντρων, τα οποία ασχολείται περισσότερο ο αδερφός μου, και αυτός είναι υπεύθυνος για τα δέντρα, ο οποίος θα σας μιλήσει σε λίγο για τις καινούργιες καλλιέργειες και αυτές που έχουν ενδιαφέρον για την περιοχή γενικότερα των Ιωαννίνων. Τώρα εγώ ζελίστηκα με όλα αυτά που άκουσα. Πολύ μεγάλο το αντικείμενο. Ναι, είναι ένα πλούσιο αντικείμενο, το οποίο πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κάποιος με τη γη και με τις δεντροδρομικές καλλιέργειες, αλλά και με τα κυπευτικά, όχι μόνο για την ειδική του διαπροσιμότητα, δηλαδή για να αντέξει αυτή την οικονομική κρίση, αλλά και να προμηθεύσει σούπερ μάρκετ, λαχαλέμπορους, χοντρέμπορους, και να έχει ένα καλό μέλλον για αυτόν και για την οικογένειά του. Μια που μίλησες για οικονομική κρίση, βλέπεις ότι οι άνθρωποι πλέον στρέφονται στη γη αυτό το διάστημα? Τα τελευταία 4 χρόνια ναι, επιστρέφουν κάποιοι με πολύ όρεξη. Βέβαια δεν έχουν την συμπαράσταση του οικείου περιβάλλοντος, γιατί είναι καινούργιες καλλιέργειες αυτά που προτείνουμε εμείς σαν εταιρεία. Επιφυλακτικά, και εμείς είμαστε οι ίδιοι επιφυλακτικοί, δεν θέλουμε να συμβεί κάτι το οποίο να ζημιώσει τον παραγωγό και οπωσδήποτε να έχει κάποιο όφελος για αυτόν και για την οικογένειά του. Θα μου πεις τη συνέχεια ο στράτος και για τις εναλλακτικές καλλιέργειες. Εγώ θέλω να μου πεις λίγο για το δικό σου τομέα περισσότερο, που είναι ο τομέας των σπόρων. Ναι, ο σπόρος είναι ένα αντικείμενο ο οποίος ασχολούμαι τα τελευταία 17 χρόνια. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο πρέπει να έχεις πολύ βαθύ γνώση του αντικειμένου, δηλαδή τι να προσφέρεις στον κάθε παραγωγό κυπευτικών, το είδος της σαλάτας, το είδος της ντομάτας, το είδος του πιπεριού, αυτό που ψάχνει ακριβώς η αγορά, η χοντρέμπορη και η εξαγωγή των κυπευτικών. Οπότε είναι ένα ευρύ περιεχόμενο αυτό που προτείνουμε κι εμείς. Και καθένας θα πρέπει να ρωτάει τον τοπικό γεωπόνο, ή αν δεν μπορεί να ρωτήσει τον τοπικό γεωπόνο να μας κάνει ένα τηλέφωνο, αλλά προτιμότερο είναι να ρωτάει τον τοπικό γεωπόνο για τις καινούργιες καλλιέργειες που υπάρχουν. Παίρνουν συμβουλές? Βεβαίως παίρνουν συμβουλές, παίρνουν συνέχεια τηλέφωνα κάθε μέρα. Έχουμε αναρτήσει πολλά ντοκιμαντέρ στο YouTube, στο ίντερνετ, που το 80% των πελατών μας πλέον μας βρίσκει μέσω του ίντερνετ. Επειδή αναφέρθηκες πριν από λίγο στην πατάτα Χρυσοβίτσας, ο σπόρος έχει κάτι ιδιαίτερο? Γιατί είναι πολύ γνωστή η πατάτα Χρυσοβίτσας. Ναι, είναι το οροπέδιο της Χρυσοβίτσας, το οποίο είναι ένα πολύ διάσημο οροπέδιο, που παλιά υπήρχε σπορ παραγωγή, τώρα πλέον δεν υπάρχει, γιατί είναι μικρή η κλήρη. Το οροπέδιο της Χρυσοβίτσας έχει συνθήκες κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή μπορεί να παράξει πατάτα φαγητού υψηλής αξίας, θρεπτικής αξίας, και επιπλέον με τις καινούργιες ποικιλίες που προτείνουμε μπορεί να πουλάει ο παραγωγός το προϊόν αυτό, του σπόρου, της πατάτας φαγητού, σε υψηλές τιμές για την αγορά. Γιατί το προϊόν που διαθέτει ο παραγωγός της Χρυσοβίτσας ή το Τζουμέρκον ακόμα, που είναι πάλι σε οροπέδιο, αυτό έχει μεταπολιθεί αξία μετά το Φλεβάρι μήνα. Που σημαίνει ότι τρώει πατάτα γευστική και νόστιμη μετά το Φλεβάρι μήνα. Για πες μου λίγο. Τρώμε τώρα αυτή την εποχή. Πες μου λίγο και για τη μοβ πατάτα όμως.
Η Μοβ πατάτα είναι μια αντικρακυνική πατάτα, η οποία οι κορυφαίοι σεφ ανά τον κόσμο τη γνωρίζουν. Η καταγωγή της είναι από το Περού. Η συγκεκριμένη ποικιλία που φέρνουμε εμείς είναι ειδική για πουρέ. Υπάρχει και ποικιλία που είναι ειδική για τηγάνι, αλλά οι σεφ προτιμούν το Μοβ πουρέ, γιατί έχει υψηλή θρεπτική αξία εδώ, αλλά έχει αντικαρκυνικές ιδιότητες. Αγοράζει ο κόσμος, είναι επιφυλακτικός και σε αυτό? Ναι, μπορώ να πω ότι είναι κάπως επιφυλακτικός. Είναι ιδιαίτερη η τιμή του, είναι ιδιαίτερο το προϊόν, ανταποκρίνεται σε ιδιαίτερους ανθρώπους, αλλά δεν έχει κανείς να χάσει τίποτα από το να βάλει ένα κιλό στον κήπο του, να δοκιμάσει. Με τις απαραίτητες συμβουλές από εσάς πάντα. Από εμάς, από άλλους γεωπόνους συναδέρφους, οι οποίοι είναι καλοί και αξιόπιστοι και ίδιοι. Και ό,τι απορία έχει μπορεί να ενημερώνεται. Θέλω να πω πάντως ότι δεν έρχεται ένας πελάτης να διαλέξει κάτι και φεύγει έτσι απλά. Μπορείτε να το βοηθήσετε σε κάθε στάδιο, σε κάθε βήμα. Ναι, αυτός είναι ο σκοπός της εταιρείας, να βοηθήσει τον παραγωγό, τον πελάτη λιανικής, σε κάθε βήμα που θέλει. Και να το βοηθήσουμε να πορεύσει, να βγάλει ένα καλό προϊόν για την οικογένειά του, για τον ίδιο, άμα είναι πελάτης λιανικής, άμα είναι πελάτης χοντρικής, να προμηθεύσει χοντρέμπορους, τη λαχαλαγορές, τα σούπερ μάρκετ, τους εξαγωγείς ακόμα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και εμείς και όλοι οι συνάδελφοι των Ιωαννίνων. Εμείς που δεν έχουμε κήπο και θέλουμε να δοκιμάσουμε πουρέ από Μοβ πατάτα, τι κάνουμε? Υποθέτω ότι δεν γίνεται να φυτέψει την κλάστρα. Βεβαίως και γίνεται. Γίνεται. Βεβαίως. Μία πατάτα σε μία μεγάλη γλάστρα 30 λίτρων μπορεί να φυτέψει ένα φυτό πατάτας και να βγάλετε γύρω στο 1 κιλό και να κάνετε τον πουρέ σας. Ωραία. Κάτι είναι κι αυτό. Κάτι είναι κι αυτό. Το δικό σου τομέα είναι ο τομέα των δέντρων. Θέλω να μείνουμε ιδιαίτερα στις εναλλακτικές καλλιέργειες. Ναι, μάλιστα. Γενικά, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση σε όποιον θέλει να εκμεταλλευτεί το χωράφι του να στρέφεται σε εμάς, στην Agromarket Ελλάς, για δεντροκαλλιέργεια. Και κατά κύριο λόγο να ασχολούνται με τις εναλλακτικές όπως είναι το υποφαές, το μύρτιλο, τα κράνα, τα μαγίγας. Και από εκεί και πέρα άρχισαν να στρέφονται και σε λίγο πιο παραδοσιακές όπως είναι το γίγα στο κεράσι, το σίκο των 200 γραμμαρίων και κάποιες ποικιλίες από οπωροφόρα όπως οι εμβολιασμένες καρυδιές Καλιφόρνιας και τα αμύγδαλα ταυτογόνηματα του Όνο, τα οποία ήδη έχουν μπει κάποιες καλλιέργειες στη δικιά μας περιοχή. Όλες αυτές κάνουν για την περιοχή μας? Ναι, όλες αυτές που προτείνουμε κάνουν για την περιοχή μας. Το μύρτιλο διαφέρει λίγο γιατί θέλει όξινο έδαφος, που έχουμε εμείς όξινα εδάφη και πρέπει υποχρεωτικά να γίνει ανάλυση του εδάφους. Ο κόσμος είναι επιφυλακτικός όταν ακούει για εναλλακτικές καλλιέργειες ή είναι της μόδας τελικά? Πλέον είναι πιο επιφυλακτικός από ότι ήταν παλαιότερα, που είχε γίνει το μεγάλο μπαμ με το υποφαές, όλοι φύτευαν υποφαές και τελικά η μισή και το 80% έχουν αποτύχει. Και απέτυχαν για το λόγο ότι πρώτα απ' όλα πήραν κακής ποιότητας πολλαπλασιαστικό υλικό και κατά δεύτερο λόγο είχαν μεγάλη άγνοια στον τρόπο καλλιέργειας. Και για το λόγο αυτό έχουν αποτύχει. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος αποφασίσει να φυτέψει μια καλλιέργεια, θα πρέπει να μιλήσει με τον υπεύθυνο γεωπόνο του. Μια λύση είναι η δικιά μας η εταιρεία και να συμβουλεύεται σε κάθε βήμα τον γεωπόνο του, γιατί είναι αυτός ο άμεσος συνεργάτης του, ο φίλος του, αυτός που θα το συμπαρασταθεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Μπορεί να είναι δηλαδή μια κερδοφόρος επιχείρηση εναλλακτική καλλιέργεια? Οι εναλλακτικές καλλιέργειες έχουν χρήματα.
η δυσκολία τους έγκυται στον τρόπο καλλιέργειας και στη διάθεση του προϊόντος. Το οποίο όμως μπορούμε να προτείνουμε εμείς κάποιες διεξόδους για να πουλήσει το προϊόν του, αλλά από εκεί και πέρα ένας γεωπόνος ή μια εταιρεία δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Πρέπει να τρέξει και ο ίδιος. Κάτι το οποίο νομίζω ότι όλοι πλέον που ασχολούνται με τις εναλλακτικές καλλιέργειες το έχουν αντιληφθεί και αρχίζουν και ψάχνονται να βρούνε τρόπους πώς να μεταποιήσουν και οι ίδιοι το προϊόν ή τουλάχιστον να δώσουν το προϊόν τους με αρκετό κέρδος. Τώρα, από γεύση πώς πάμε σε αυτά τα δέντρα? Λοιπόν, το υποφάες δεν είναι νόστιμο σαν φρούτο. Όμως έχει τόσες θεραπευτικές ιδιότητες και τόσες βιταμίνες και είναι το μοναδικό superfood από όλα αυτά που ακούγονται στην αγορά. Ούτε το goji berry είναι superfood, ούτε το μύρτιλο είναι superfood. Τρία είναι τα superfood. Εδώ μας ανατρέπεις ολόκληρη θεωρία. Ναι, δεν είναι superfood. Superfood είναι μόνο το υποφαές, η σπιρουλίνα, η aloe vera. Είναι τα τρία κορυφαία αυτή τη στιγμή βότανο στον κόσμο. Από εκεί και πέρα, το υποφαές μπορεί να μην είναι νόστιμο σαν φρούτο, αλλά έχει τόσες πολλές θεραπευτικές ιδιότητες και τόσες χρήσεις που μπορούν να γίνουν, όπως κρέμες, κρέμες νυχτός για τις γυναίκες, σαμπουάν, μαρμελάδες, χυμή. Και έχει γίνει μια καινούργια μελέτη στο Παγκόσμιο Συνέδριο, όπου ήμουνα και κύριος ομιλητής στη Γερμανία, στο Potsdam, που ήμουν ο μοναδικός, να πω την αλήθεια, προσκεκλημένος από την Ελλάδα. Και μας παρουσίασαν και κάποιες άλλες μελέτες, όπως πώς να φτιάχνουν από την φλούδα του υποφαούς, από τον κορμό του, να φτιάχνουν κρέμα, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε αλαντοίνη. Ένα συστατικό που υπάρχει στα σαλιγκάρια. Και κάτι το οποίο ανοίγει ένας καινούριος δρόμος πλέον, να εκμεταλλευτούμε όλα τα στάδια του υποφαούς. Καρπό, φύλλα και πλέον και τον κορμό του. Από εκεί και πέρα, το πιο νόστιμο φρούτο από όλα τα superfoods είναι, όχι superfoods μάλλον, από όλα τα φρούτα του δάσους, είναι το μύρτιλο, το οποίο έχει όμως και ιδιαίτερες συνθήκες ανάπτυξης τελειόξινο περιβάλλον και είναι μια πιο πολύ έξοδη καλλιέργεια από τις υπόλοιπες. Από εκεί και πέρα, στην περιοχή μας, προτείνουμε σαν εταιρεία να γίνει καλλιέργεια φυσικά κράνων, γιατί υπάρχουν άφθονα άγρια, απλώς τα βελτιωμένα έχουν τετραπλάσια απόδοση σε στρεμματική απόδοση και το μέγεθός τους φτάνει και τα 8 και τα 9 γραμμάρια το καρπός. Όταν το κοινό κράνο είναι 2 γραμμάρια, 3 γραμμάρια. Γίνεται και πολύ ωραία μαρμελάδα και λικέρ. Λικέρ, βέβαια. Και κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι μια καλλιέργεια που να προωθηθεί μέσω των γυναικείων συνεταιρισμών. Που έχουμε, όπως γνωρίζουμε, και αρκετούς γυναικείους συνεταιρισμούς. Να μπορούν να κάνουν μια πρώτη μεταποίηση και να έχουμε ελληνικό προϊόν. Όταν έρχεται κάποιος τουρίστας ή στο νησάκι ή οπουδήποτε στα Ιωάννινα. Τώρα είμαι σίγουρη ότι η μητέρα μας ακούει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, για το μέγεθος που λες, διότι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ να μαζεύουν πάρα πολλά κιλά για να κάνουν το λικέρ και τις μαρμελάδες. Οπότε, να, με λιγότερο κόπο έχουμε και τα προϊόντα που θέλουμε. Σωστά. Είναι ένα προϊόν, ένας καρπός, ο οποίος δεν έχει και πολύ μπελά, γιατί με πολύ χαμηλό κόστος εργατικό μπορεί να μαζέψει την κατάλληλη ποσότητα και να κάνει το μεταποιητικό του προϊόν. Το πιο περίεργο που έχεις ποιο είναι? Από τα πιο περίεργα φρούτα που έχω είναι η αζημίνα, η οποία είναι η μπανάνα των Ιμαλαΐων, όπου αντέχει πάρα πολύ σε ορεινά μέρη, μέχρι από 40 βαθμούς και πάνω θερμοκρασία και από μείον 40 και κάτω δηλαδή. Και στις υψηλές θερμοκρασίες. Και στις υψηλές θερμοκρασίες και στις χαμηλές θερμοκρασίες. Έχει μία ιδιαίτερη γεύση, είναι σαν τριπλό μείγμα ροδάκινου, βερίκοκου, ανανά και λίγο μπανάνα φέρνει, από την αλήθεια. Μεγάλο μεγέθος, σαν πεπονάκι είναι, το οποίο ξεφλουδίζεται σαν μπανάνα και τρώγεται, έχει τρομερή γεύση, έχω δοκιμάσει. Έχω δει καλλιέργεια στη Γερμανία, σε πολύ ορεινά μέρη και είναι μια καλλιέργεια η οποία θα μπορούσε να γίνει άνετα σε πολύ ορεινά μέρη και εδώ πέρα, Ζαγόρι, Μέτσοβο. Θα μπορούσε να μπει άνετα αυτή η καλλιέργεια. Αρκεί να έχουν υπομονή όμως να περιμένουν τα 7 χρόνια που θέλει. Ναι, υπάρχει όμως και εναλλακτική να πάρουν μεγαλύτερο φυτό. Ναι, θέλουν να παράγουν περίπου 7 με 8 χρόνια τους καρπούς. Αλλά συνήθως εμείς όταν προμηθεύουμε τους παραγωγούς πλέον να φέρνουμε μεγάλα φυτά, να είναι στον 6ο χρόνο, έτσι ώστε να μην περιμένουν πολύ. Έχουν κόστος βέβαια, είναι αρκετά υψηλό το κόστος, αλλά το κέρδος τους είναι πολύ μεγαλύτερο. Μανιτάρια των σπιτιών έχουμε? Έχουμε και μανιτάρια των σπιτιών, είναι πλευρό τους, είναι τα πορτομπέλο. Διαθέτουμε στο κατάστημα σε έτοιμες μπάλες, φέρνουμε και για κάποιους που θέλουν να εκμεταλλευτούν λίγο πιο εντατικά, να έχουν λίγο μεράκι, να φτιάξουν και μόνοι τους τις μπάλες, φέρνουμε και σπόρο για να βράσουν τις μπάλες και να παράγουν τα πλευρό τους.
Είναι φοβερό αυτό πάντως. Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό για να έχει κάποιο φρέσκο μανιτάρι οποιαδήποτε στιγμή θέλει στο σπίτι του. Βέβαια, η περίοδος παραγωγής είναι από τον Νοέμβριο μέχρι τον Ιούνιο. Τότε είναι η καρποφορία των μανιταριών. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Ευχαριστώ και εγώ.